Καλησπέρα κύριε Μπελέρη, καλησπέρα στο εδώ για πρώτη φορά καλεσμένος. Έχω φιλοξενήσει διάφορα μέλη της οικογένειάς σας όταν εσείς για λόγους υπεράνω των δυνατοτήτων σας δεν μπορούσαν να είστε εδώ. Καλό ρίζικος και σαν ευρωβουλευτής. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την υποστήριξη όλο αυτόν τον καιρό και για την δυνατότητα που μου δίνετε να τα πούμε σήμερα. Σας κάλεσα, καλά έχω πολλά να συζητήσω μαζί σας, αλλά θέλω κάπως να μου εξηγήσετε τι ακριβώς κλίμα επικρατούσε στο Ευρωκοινοβούλιο σε αυτή την περίεργη ψηφοφορία κατά την οποία οι περισσότεροι ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και εσείς, ψηφίσατε υπέρ της δανειοδότησης της Ουκρανίας, μάλιστα με ενέχειρο κεφάλαια ρωσικά τα οποία έχουν ήδη κατασχεθεί, και υπήρξαν Έλληνες ευρωβουλευτές που την καταψήφισαν. Τι κλίμα επικρατούσε γενικώς για αυτούς τους βουλευτές, γιατί ήταν λίγοι και από τις άλλες χώρες. Ήταν λίγοι και από την Ελλάδα, αλλά ήταν λίγοι και από τις άλλες χώρες. Άρα ξεχώρισε η δική μας παρουσία. Κοιτάξτε, να δείτε, από την αρχή η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό λαό, θα μπορούσα να σας πω, έχει ταχθεί υπέρ της Δύσης, όπως και όλη η Ευρώπη, στηρίζει σε αυτόν τον άδικο πόλεμο που κήρυξε η Ρωσία στην Ουκρανία, στηρίζει την Ουκρανία. Ούτως ή άλλως η ψηφοφορία πιστεύω ότι ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί τα κεφάλαια, όπως είπατε, και οι εγγύησεις είναι από κατεσχεμένα κεφάλαια Ρώσων ολιγαρχών και από αυτά που έχουν πάρει οι χώρες τα μέτρα εναντίον της Ρωσίας. Πιστεύω ότι ήταν πολύ λίγοι και δεν υπήρχαν αντιδράσεις. Ασφαλώς είναι συγκεκριμένοι άνθρωποι, έχουν συγκεκριμένες ιδέες και συγκεκριμένες απόψεις για το πώς πρέπει να είναι τα διεθνή πράγματα. Θεωρώ όμως ότι για άλλη μια φορά η Ελλάδα είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας, είναι με τη Δύση, είναι εκεί που ανήκει. Είναι με το σύνολο του πολιτισμένου κόσμου. Τι υποστήριξαν αυτοί, είπαν κάτι, είπαν κάποιο επιχείρημα? Υπάρχουν αυτά τα επιχειρήματα που ακούγονται, ότι η Ρωσία θα κερδίσει τον πόλεμο, ότι η Ευρώπη κακώς στηρίζει την Ουκρανία και διάφορα τέτοια, τα οποία δεν έχουν για μένα καμία σημασία ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο. Σημασία έχει να στηρίζει αυτόν που αδικείται. Και βέβαια υπάρχει να υπενθυμίσουμε, και αν θέλετε κάνω λάθος διορθώστε με, καταψήφισαν οι βουλευτές του Βελόπουλου και της Νίκης. Έχουν μία, πιστεύω εγώ, ιδιότυπη αντίληψη περί ορθόδοξου τόξου και πράγματα που δεν πιστεύω, όσο η ιστορία γνωρίζω, δεν ισχύουν. Εγώ θεωρώ ότι και οι Σλάβοι και οι Ρώσοι δεν ήταν ποτέ στο πλευρό του ελληνισμού. Και βέβαια εσείς το έχετε ζήσει αυτό, γιατί έχετε υποστεί ως Έλληνας της μειονότητας της Βορείου Ηπείρου, έχετε υποστεί τις συνέπειες από μια τέτοιου τύπου διοίκηση. Στην Αλβανία θυμίζω ότι μέχρι και σχετικά πρόσφατα εσείς το έχετε ζήσει πολλά χρόνια, είχαμε κομμουνιστικό καθεστώς καθοδηγούμενο σε μεγάλο βαθμό από τη Μόσχα. Θέλω να πάω σε ένα άλλο θέμα. Και η Σοβιετική Ένωση τότε, η Ρωσία που ήταν ηγέτητα δύναμη της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν αυτή που εμπόδισε την ένωση της Βορείου Ηπείρου με την Ελλάδα, όταν η Ελλάδα ήταν από τις νικήτρες χώρες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σωστά, σωστά. Και να τα λέμε αυτά και να τα υπενθυμίζουμε. Μιας και το λέτε εκτός προγράμματος, έχω μια ερώτηση. Κομμουνιστές υπάρχουν στην Αλβανία, στην ελληνική μειονότητα, μετά από όλα αυτά? Ασφαλώς και υπάρχουν. Υπάρχουν μεταμοντέρνοι κομμουνιστές που είναι χειρότεροι. Α, για ποιο λόγο είναι χειρότεροι? Γιατί υποτίθεται ότι προσπαθούν με διάφορα τεχνάγματα και με ιδεολογίες που χαϊδεύουν και ακούγονται καλά στα αυτιά να υπερασπίζονται τις ίδιες ιδέες. Δηλαδή κοινωνική δικαιοσύνη, ελευθερίες για όλους, λένε κάποια ωραία τσιτάτα, τα οποία όμως δεν είναι έτσι, γιατί ο κόσμος είναι συγκεκριμένος, η ζωή είναι συγκεκριμένη. Το μοναδικό σύστημα που υπάρχει σήμερα σε όλον τον κόσμο και μπορεί να προδέψει ο άνθρωπος είναι ο καπιταλισμός, αν και δεν είναι τέλειος. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είναι το χειρότερο πολιτικό σύστημα ο καπιταλισμός, εκτός από όλα τα άλλα, έχει πει ο Winston Churchill. Και μιας και πιάσαμε αυτήν την κουβέντα, ας την κλείσουμε έτσι. Εσείς που έχετε ζήσει σε σοσιαλιστικό περιβάλλον, ήταν ελεύθερα τα πράγματα τότε? Γιατί οι νέες γενιές εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε, δεν έχουν καθόλου την εικόνα του ψυχρού πολέμου που έχουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και έχουν την εντύπωση ότι όλα είναι ουτοπικά και όμορφα. Ήταν ουτοπικά και όμορφα στην Αλβανία επί Χότζα ή και τέλος πάντων επί όσων ετών υπήρχε αυτή η παντοκρατορία της Μόσχας στα πράγματα που συμβαίνουν στην Αλβανία? Αρκεί να πω μόνο ότι επί 45 χρόνια είχαμε ένα κόμμα στην εξουσία και τα 35 έναν άνθρωπο.
Δεν υπήρχαν εκλογές. Αποχωρηγόταν να μιλάς οποιαδήποτε ξένη γλώσσα, αποχωρηγόταν να βλέπεις οποιοδήποτε ξένο τηλεοπτικό δίκτυο, αποχωρηγόταν να διαβάσεις οποιαδήποτε ξένη εφημερίδα. Ασφαλώς όλα αυτά είχαν υποφέρει και ο αποκλεισμός και ο εγκλεισμός εντός της χώρας, είχαν φέρει φτώχεια μεγάλη και μία, μπορώ να πω, με έναν περιορισμό και έλλειψη γνώσης το πώς κινείται ο κόσμος. Ωραία. Και υποθέτω ότι είναι αυτοί οι άνθρωποι και στην Ελλάδα αυτοί που σας αποκαλούν και προσπάθησαν να σας κολλήσουν τη ρετσινιά ανεπιτυχώς, ευτυχώς, και οφείλω να το πω το ευτυχώς, στον προεκλογικό σας αγώνα, ότι είστε ακροδεξιός φασίστας. Σας ενοχλεί αυτό που κάνουν εναντίον σας? Κοιτάξτε να δείτε, ασφαλώς και με ενοχλεί, αλλά είναι αναμενόμενο. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι από το κολονάκι ή από το κέντρο της Αθήνας και από την άνοιξη του καναπέ του σπιτιού τους, θέλουν να κάνουν τους εδωλόγους και τους αριστερούς και τους δικαιωματιστές. Είναι οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρουν όλες οι μειονότητες του κόσμου εκτός από την ελληνική. Μπορεί να τους δείτε να υπερασπίζονται τους κόντρα στην Νικαράγουα, τους Παλαιστίνιους, οπουδήποτε υπάρχει μειονότητα στον κόσμο εκτός από τους Έλληνες, είτε είμαστε εμείς, είτε είναι Έλληνες της πόλης, είτε είναι διάφοροι Έλληνες, οι οποίοι ανά τον κόσμο, οι Έλληνες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πόντι οι οποίοι διώκονται. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι ρεαλιστικό και δεν μπορεί κάποιος άνθρωπος να πιστέψει ότι οι άνθρωποι αυτοί ενδιαφέρονται πραγματικά. Θέλουν μέσω της ιδεολογίας τους να μπορούν να ζήσουν, να γράφουν στις εφημερίδες που γράφουν, να βγουν στις τηλεοράσεις είτε να παίρνουν όσους τους παίρνουν για να ασκούν την όποια εξουσία ασκούν. Ωραία. Εσείς ως Ευρωβουλευτής, τι όραμα έχετε για να προωθήσετε τα συμφέροντα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου? Γιατί έχουμε κάνει τόσο μεγάλο λάθος ιστορικά που ακόμα και στα σχολεία μας δεν διδάσκουμε στα παιδιά ότι εσείς είστε Έλληνες. Διδάσκουμε στα παιδιά ότι είστε μάλλον Αλβανοί. Πράγμα το οποίο είναι όχι απλώς ιστορικό λάθος. Είναι και τραγικό να το σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να το κάνουν για ομόδοξους και ομοεθνείς τους οι ίδιοι άνθρωποι που κατοικούν στην Ελλάδα. Κοιτάξτε να δείτε, από εδώ που μέτεξε ο ελληνικός λαός, πιστεύω ότι θα φωτίσω με τη δύναμη που μου δίνει η προβολή και η δυνατότητα να φωτίσω αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, να δείξω πρώτα απ' όλα σε όλο τον κόσμο, στους Έλληνες αλλά και στους Ευρωπαίους, ότι υπάρχει ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνικού έθνους, μια συνέχεια που βρίσκουμε, εδαφικά βρισκόμαστε συνέχεια του ελληνικού κράτους, αναγνωρισμένη εθνική μειονότητα από τον ΟΗΕ. Μιλάτε ελληνικά καταρχήν, πιστεύετε στον ίδιο Θεό? Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά, δηλαδή. Τι είναι αυτό το οποίο κάνει κάποιον να σας χαρακτηρίζει ξένους? Εγώ νομίζω ότι είναι η άγνοια, δεν είναι, και πιο πολλοί κόσμοι δεν το κάνουν από σκοπιμότητα, μη γνωρίζοντας την ιστορία και έχοντας διάφορα άλλα προβλήματα, θεωρεί πολυτέλεια να κάτσει να ασχοληθεί τι γίνεται με τους Έλληνες εκτός συνόρων, που για μένα είναι μια τεράστια δύναμη του ελληνισμού που πρέπει να αξιοποιηθεί. Είτε για εμάς που είμαστε στην εθνική μειονότητα, είτε ακόμα και τους Έλληνες μετανάστες ανά την Ευρώπη. Επίσης, είδα προχθές ότι δεν είστε μονομανείς με το να ασχοληθείτε μόνο με τη μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Κάνατε μια παρέμβαση στο Ευρωκοινοβούλιο, την οποία τη χαρακτηρίζω τώρα ως εξαιρετικά σημαντική. Όσοι παρακολουθούν τακτικά το εδώ θα έχουν παρατηρήσει ότι ήμουνα πιθανότατα και ο πρώτος που ανέδειξα αυτό που γίνεται στη Φουρνάη Βρυτανίας. Χτες, μάλιστα, είχα καλεσμένη τη δασκάλα και βλέπω ότι εσείς ήταν ο πρώτος που αναφερθήκατε σε αυτό. Υπάρχει τρόπος η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας βοηθήσει να κάνουμε το σωστό, δηλαδή να κάνουμε ξανά την Ήπεθρο βιώσιμη, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρούνται στα αστικά κέντρα να μπορούν να κατοικήσουν εκεί επί ίσης όρης και όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Κοιτάξτε να δείτε, πρώτα θέλω να σας πω ότι δεν μπορεί να είμαι μονοθεματικός, γιατί η πατρίδα Ελλάδα είναι η βάρκα. Εμείς, η Βόρειος Ήπειρος είναι το κουπί. Αν δεν πάει η βάρκα καλά, δεν μπορεί να πάει το κουπί. Εγώ θεωρώ το δημογραφικό το μεγαλύτερο εθνικό μας πρόβλημα. Και θέλω να δώσω όλες μου τις δυνάμεις έτσι και ώστε να μπορέσω να βοηθήσω. Η πρωτοβουλία που πήραν η Εκκλησία, ο Δήμος και η συγκεκριμένη δασκάλα κοινωνία των πολιτών στη Φουρνά σε Βρυτανία, όχι μόνο πρέπει να την αγκαλιάσουμε, αλλά θα πρέπει να την αναδείξουμε να γίνει παράδειγμα, όχι στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Θεωρώ ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση άμεσα να πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε να δώσει πόρους, να απελευθερώσει πόρους για να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ήπεθρο γενικότερα.
τα απομακρυσμένα νησιά, την περιφέρεια. Είναι πολύ σημαντικό να ενώσουμε δύο κουκίδες του χάρτη, δηλαδή ένα απομακρυσμένο νησί με την στερά Ελλάδα και το αντίστοιχο. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να απελευθερωθούν πόροι προς αυτή την κατεύθυνση. Και οφείλω να πω ότι ενώ συνήθως μαθαίνουμε όσα κάνουν οι ευρωβουλευτές για πράγματα για τα οποία κατηγορούν την Ελλάδα, το να ακούμε ευρωβουλευτή να επενεί και να αναδεικνύει κάτι τόσο ενδιαφέρον που γίνεται στη χώρα, πάνω από 1000 αιτήσεις στη Φουρνά πλέον, κυρίες και κύριοι, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θέλω να κλείσω αυτή τη συζήτηση μαζί σας και να το τελειώσουμε με ένα θέμα το οποίο πιθανότατα μπορεί να αποτελέσει και τα επόμενα χρόνια τον διαχωρισμό μεταξύ των κομμάτων. Και αυτό δεν είναι άλλο από το μεταναστευτικό. Ένας ακροδεξιός φασίστας, όπως σας λένε ότι είστε εσείς, τι άποψη έχει για το μεταναστευτικό, τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Πρώτα απ' όλα να πω ότι και εδώ υπάρχει μια ουτοπία της αριστεράς. Η δυστυχισμένη τον κόσμο είναι κανένα ένα δις και η Ελλάδα είναι 10 εκατομμύρια. Άρα δεν μπορούμε ό,τι να θέλαμε να τους δεχτούμε όλους, γιατί θα μας καταπιούν. Η Ευρώπη χρειάζεται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή μια σωστή πολιτική επιστροφών. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αποτύχει. 300.000 ήταν πέρσι, είχαν βγει αποφάσεις να επιστραφούν και έχει επιστραφεί μόνο τον πέμπτο από αυτούς. Δεν είναι εύκολο να τους επιστρέψεις. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη να σέβονται την νομοθεσία και θα πρέπει να ενισχύσουν την νομοθεσία που υπάρχει και να εφαρμόσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και να ενισχύσουμε και τη Frontex προφανώς. Ασφαλώς και τη Frontex, αλλά θεωρώ δύο πράγματα για να έχουμε σωστή μεταναστευτική πολιτική. Δύο πράγματα πρέπει. Πρώτον, την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων και δεύτερον, ταχείες διαδικασίες επιστροφής. Πώς θα γίνουν όμως, γιατί το ακούω αυτό, αλλά οι περισσότεροι από αυτούς ερχόμενοι στην Ελλάδα σκίζουν ή καίνουν τα εγγραφά τους και δεν μπορεί να βρει κανείς από ποια χώρα προέρχονται. Θα πρέπει όσοι από αυτούς δεν μπορούν να τύχουν διεθνούς προστασίας, δηλαδή αυτό που λέμε άσυλο, να οπωσδήποτε να απελάβονται. Πιστεύω ότι υπάρχουν διάφοροι, γιατί κανείς δεν ταξιδεύει μόνος του και μπορούμε να βρούμε από ποιο τη χώρα της προσέλευση. Αυτό που κάνει η Ιταλία στην Αλβανία θα ήταν μια λύση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δηλαδή να πληρώσουμε μια άλλη χώρα, όχι την Αλβανία απαραίτητα, για να φιλοξενήσει σε στρατόπεδα, όχι συγκέντρωσης, αλλά τέλος πάντων μέχρι την απέλασή τους, να φιλοξενήσει τέτοιου τύπου μετανάστες. Κοιτάξτε, Δανίτη, αυτό είναι ήδη ένα αποτυχημένο μοντέλο. Εγώ το είχα πει από την αρχή. Πρέπει να ξέρετε ότι το πρώτο το κόστος για να φτιαχτούν αυτές οι δομές έχει φτάσει περίπου στα 850 εκατομμύρια. Στην Ελλάδα είχαμε φτιάξει για τους ίδιους ανθρώπους δομές φιλοξενίας που είχαν στοιχήσει 120 εκατομμύρια και γκρινιάζαμε ότι ήταν ακριβά. Το δεύτερο, οι 16 πρώτοι άνθρωποι που πήγαν στην Αλβανία επιστρέψαν πίσω γιατί οι δύο ήταν ανήλικοι, οι δύο άρρωστοι και τους άλλους τους επέστρεψε ιταλικό δικαστήριο. Γιατί θεωρούσε ότι αυτοί δεν τη χάνουν, δεν είναι από τις χώρες, από τις ασφαλείς χώρες και δεν μπορούν να πάρουν άσυλο. Αυτοί οι άνθρωποι, όσοι δεν πάρουν άσυλο, δεν μπορούν να μείνουν στην Αλβανία, δεν θα επιστρέψουν στις χώρες του, γιατί η Αλβανία δεν έχει με τις χώρες προαίρεσή τους συμφώνο επιστροφής. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια επικοινωνιακή διαχείριση της κυρίας Μελώνη, η οποία δεν θα βγει πουθενά. Έχει σημασία για την Ιταλία, έχει σημασία ο δύσμυρος μετανάστης στη χώρα που προσέλευσης να μην ξεκινάει για Ιταλία, γιατί σου λέει μπορεί να καταλήξει Αλβανία και να πάει Ισπανία, Κύπρο, Μάλτα, Ελλάδα. Έχετε δίκιο και η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα όταν θα είστε στην Αθήνα. Θα σας περιμένω μια μέρα στο στούντιο, κύριε Μπελέρη. Ο Φρέντς Μπελέρης, σε μια από τις πρώτες τοποθετήσεις του ως ευρωβουλευτής, σοβαρός πολιτικός λόγος και οφείλω να το πω αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όσο μας είπατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και συνεχίστε. Δεν είναι μόνο η γκρίνια η οποία βοηθάει στο Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν και θετικά παραδείγματα και αυτό που κάνατε ελπίζω είναι παράδειγμα προς μίμηση. Μιλάω για τη Φουρνά Ευρυτανίας. Για την οποία, γεια σας κύριε Μπελέρη, καλή συνέχεια. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, θα δούμε και στον απόϊχο της θεσινής συνέντευξης της δασκάλας που είχαμε εδώ, θα δούμε και μια δήλωση του δημάρχου της περιοχής.